Και εμείς φυσικά είμαστε εκεί, πιο χαρούμενοι από ποτέ. Πιο χαρούμενοι από ποτέ, με πολλά ποτέ. Και μετά και ρεπορτάζ, τι κάνει σπίτι μόνη της. Πώς είδες όλη αυτή την αντίδραση του Κώστα Αναγνωστόπουλου που ανέβασε τσίρκο και εμφανίστηκαν στο αεροδρόμιο φίλοι του με μάσκες? Εύχομαι να είναι καλά ο Κώστας. Δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Είναι περίεργη εικόνα. Δεν συνάδει, δεν κολλάει. Δεν το γνωρίζω αν έχει θυμό μέσα του. Σίγουρα δεν είναι ξεκάθαρα τα συναισθήματά του. Είχατε συνειδητοποιήσει ότι υπήρχαν πλάνα? Το είχαμε καταλάβει. Ο Σάκης, παιδιά ντρόουν. Αυτό ήταν έτσι πολύ αστεία κατάσταση. Μπαίνω εγώ μέσα στην καλύβα και το γνωρίζαμε ότι από τη στιγμή που υπήρχε από πάνω μας θα προβαλόταν κάτι ή μπορεί και όχι. Δεν ξέρεις, αλλά ήταν σίγουρα κάτι το οποίο καταγράφηκε. Μετάνιωσες για κάτι? Αν γίναγε το χρόνο πίσω, θα ξανασυζητούσα τίποτα που να έχει κάνει με μένα και το πώς βίωσα, πώς έζησα αυτό το ωραίο παιχνίδι. Η πρώτη φορά ήταν να αποβάλλονται παίκτρια. Σίγουρα υπήρχε πρώτη συμφωνία, δηλαδή πριν φύγουμε από τα γραφεία μαζί, όλη η οικογένεια των survivors, θα έλεγα κιόλας, συμφώνησαν σε αυτή τη συνθήκη, δια του στόματος. Ήταν κάτι το οποίο το ζητήσαμε όλοι μας και συμφωνήσανε όλοι. Υπάρχει περίπτωση να ξαναμπούν τα κορίτσια? Εσύ συμφωνείς με αυτό? Εύχομαι να μπούνε και να είναι καλά και σωστές αυτή τη φορά. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε όλοι μας. Αν ήσουν στη θέση του Νίκου Μπάρτζη, θα το έτελε στην παραγωγή? Τον έβλεπα, δεν έφαγε όλη μέρα. Δηλαδή δεν έβαλε μπουκιά στο στόμα του. Έτρεμε στο συμβούλιο. Πολύ, πολύ δύσκολη στιγμή για τον Νίκο για να πει κάτι τέτοιο. Πώς άκουσες τα λεγόμενα του Μπο και αν έχεις αισθήματα για τον Μάριο? Ο Μπο ήταν στεναχωρημένος, όπως είπε, όταν τα είπε. Δεν περίμενε. Αλλά it's okay. Ο καθένας θέλει το χρόνο του. Είμαστε εδώ για να συζητάμε και όχι να κόβουμε σχέσεις. Θα έρθει και η ώρα που θα ανταμώσουμε και θα λυτρωθούμε με τον Μπο σίγουρα. Θα αγκαλιαστούμε και θα προχωρήσουμε στη ζωή μας. Τι μου έπαιζε για τον Μάριο? Αν εκτός από συμπάθεια υπάρχουν και άλλα πιο βαθιά συναισθήματα. Δεν τα έχω δείξει κάπως. Τα έχω δείξει, ναι. Τα έχω δείξει νομίζω. Συμπάθεια είναι το αρχικό στάδιο. Από εκείνον όμως. Υπάρχει αγάπη. Από εκείνον. Θα δούμε. Είναι προσωπικά. Τι θα προτιμούσες, να ήσουν παρτενέρ του Μπόσο Τζαστ ή να περιμένεις τον Μάριο να βγει και να δούμε αν θα συνεχίσετε μαζί? Δεν το έχω φανταστεί πώς θα ήταν να ήμουν παρτενέρ του. Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση για να το. Δηλαδή. Anyway, είναι το αν αυτό. Μιλάμε για το.